Η αναγέννηση αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του τελικού, τον Μπαράζ Ανόδου με το Σκουφά Κομποτίου και έτσι κατακτά τον τίτλο της πρωταθλήτριας ΑΕΠΣ και του χρόνου θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική. Στο 44ο λεπτό ήρθε τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους, όταν ο Θεοδόρου έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Σιδηρόπουλος εκμεταλλεύτηκε ασθενές διώξιμο και σούταρε από τα όρια της περιοχής με το Μούτσιο όμως να μπλοκάρει. Την εκτέλεση του κόρνερ να ανέλαβε ο ίδιος ως προποταμήτης, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι, όπου βρέθηκε ξεχασμένος και εντελώς αμαρκάριστος ο Κραμπής, που πέτυχε με κοντινή κεφαλιά τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση για το 1-0. Τον δημοσιογράφο Κώστα Αρβανίτη και υποψήφιο σε ευρωεκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει ένα σχόλιο πώς βλέπετε τον τελικό αυτόν. Καταρχήν, ως παράγοντας ποδοσφαίρου πρωί. Εντάξει, δεν μπορούμε να μην πούμε. Ναι, δεν το λέω αυτό, το συμπληρώνω. Ναι. Θα δεις τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Super League. Εγώ θέλω να πω ότι όταν στο Αλφα τοπικό, στην Άρτα, στην ημέρα που έχει στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας των πλουσίων, έχει 3.000 κόσμου. Έχεις πολίτες, τους φιλάδους αναμειγμένους, ακούς χειροκροτήματα, βλέπεις ωραίο παιχνίδι. Ποιότητας δηλαδή, μέχρι στιγμής. Δηλαδή δύο πολύ καλές ομάδες που δουλεμένες από τους προπονητές τους, υπάρχει και ένα άλλο ποδόσφαιρο. Ένα άλλο ποδόσφαιρο το οποίο έχει αξία, όπως υπάρχει και μια άλλη πολιτική αντίληψη στα πράγματα πολιτικά για να το φέρουμε. Είναι από τη μία η βαρβαρότητα που είναι ακριβοπληρωμένη και χορηγούμενη, και είναι άλλη αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπω εδώ, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο καταρχήν. Δεν άρχισε πάρα πολύ το γήπεδο. Αυτό. Αλλά με τον κόσμο, άντρες, γυναίκες, παιδιά που είναι όλοι μαζί, αναμειγμένοι οι φίλαθλοι και με πολύ καλούς coach, βλέποντας πώς καθοδηγούν τις ομάδες και πώς μιλούν στο fair play. Νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή τα πλάνα αυτά να πάνε και στην Αθήνα και στα συνδρομητικά, γιατί υπάρχει αυτό που είδα εγώ σήμερα και χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, αξίζει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο τελικά. Είναι αυτό το θετικό κλίμα του ποδοσφαίρου το ερασιτεχνικό με αυτά που βλέπουμε στον επικείμενο τελικό? Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο στην Αθήνα. Είναι αυτό που είδα εγώ εδώ στην Άρτα. Μακάρι να ήταν αυτή η αισθητική και αυτή η μαζικότητα και αυτό το επίπεδο ποδοσφαίρου. Γιατί βλέπουμε μέχρι στιγμής ένα ωραίο παιχνίδι. Με αφάσεις πάνω κάτω η μπάλα, παίζουν με το εσωτερικό του ποδιού, παίζουν με γήπεδο ψηλό, καλή διαιτησία, δεν ασχολούνται με τον διαιτητή. Μακάρι. Αυτό είναι παράδειγμα για τη χώρα που βλέπω εγώ σήμερα. Δηλαδή, είχα πάρα πολύ καιρό να χαρώ ποδόσφαιρο. Και σας λέω, πριν δύο μήνες, τρεις, ήμουν αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ Απόλλων, ήμουν στο ποδόσφαιρο μέσα, στις ακαδημίες. Μια σκέπατε για τον Απόλλων να μπορεί να επιστρέψει άμεσα στη Super League. Αν με αλλάξει μυαλά, κοιτάξτε να δείτε. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ όμορφο και είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχουν όλες τις κατηγορίες. Το βασικό για το ποδόσφαιρο είναι να υπάρχουν ακαδημίες. Και το πιο βασικό είναι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις ακαδημίες. Δηλαδή αυτό που λέμε δημιουργό, αθλητές, ποδοσφαιριστές, σε τι αντίληψη, σε τι κουλτούρα και με τι προοπτικές. Εγώ μιλάγα με τον πρόεδρο της αναγέννησης, όπου έχω ενθουσιαστεί και του είπα: θέλω το τηλέφωνο και να βρεθούμε και να μιλήσουμε. Γιατί έχει άποψη για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το αγαπάει και του έλεγα αυτό, δηλαδή όλη μου την εμπειρία. Άλλωστε, εγώ ήμουν και προπονητής ποδοσφαίρου. Ότι το νου σου και το μυαλό σου, λέει ο πρόεδρε, στις υποδομές και στις ακαδημίες. Η ομάδα όπου είναι να πάει, θα πάει κτλ. Αυτό που θα τη χαρακτηρίσει θα είναι η άλλη ποιότητα. Ή στην τρίτη εθνική, που μακάρι σήμερα να πάρει το παιχνίδι. Για τις δύο ομάδες. Ή μπορεί να γίνει του χρόνου. Ο στόχος είναι το ποδόσφαιρο και τα παιδιά. Άρα, πριν σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε στα μέρη σας, σίγουρα θα φύγετε μια πολύ γλυκιά γεύση σήμερα, έτσι. Για πήρα. Αν πάρουμε στο προεκλογικό, είναι η πιο ωραία στιγμή της προεκλογικής διαδρομής. Αν πάρουμε την ποδοσφαιρική μου πορεία, γιατί εμείς έχουμε φάει ψωμί από το ποδόσφαιρο. Ο πατέρας μου έπεσε στον Πανιόνιο, οι θείοι μου, οι τερματοφύλακες. Το αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Είχα πάρα πολύ χρόνια να χαρώ. Να χαρώ δηλαδή αυτό που λέμε το παιχνίδι, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και να κάνετε. Ευχαριστούμε και να ευχηθούμε από όποια ιδιότητα να είστε πάντα κοντά στο ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει, αυτό το χάρι, σε κουσούρι μεγάλο, ωραίο. Πάντα βλέπουμε μπάλα έτσι κι αλλιώς. Δεν θα δω εγώ τον τελικό κυπέλλου πάντως. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον.
Δηλαδή, αυτό... βλέπεις ένα γήπεδο με άδειες κερκίδες, είναι ένα θέμα που δεν με αφορά πια. Ειδικά μετά από αυτό το θέμα που είδαμε στο Champions League. Με όλα αυτά, ναι, είναι ένα πράγμα που δεν αφορά ούτε την ΑΕΚ, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τη δικιά μου ομάδα. Δηλαδή, ο Απόλλωνας δεν είχε τόσο κόσμο. Super League. Αυτό είναι μήνυμα αυτό για τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Όσοι θέλουν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, όχι περιστασιακά. Ή το αγαπάς ή δεν το αγαπάς. Αλλιώς θα το αφήσουμε. Μετά τον Βασίλη Παπαρούνη και τον Τάσο Νταλάκα, ακολουθεί και ο αρχισκόρερ της ομάδας, ο Τίτος Σιδηρόπουλος, πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Είδαμε ότι το απονεμήθηκε και το χρυσό παπούτσι. Να μας πει δύο λόγια για αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την αναγέννηση. Και είναι και κάτι που ρώτησα και τον Βασίλη τον Παπαρούνη, αν εσείς πώς ήταν παλαιότερα και στην ομάδα που και στο ρόστερ του υποβασμού, αν νιώθετε ένα είδος εξηλαίωσης για αυτή την άνοδο μετά από 4 χρόνια. Μια δικαίωση νιώθουμε εμείς, γιατί είχε ξαναγίνει πριν μια εξαετία, αν θυμάμαι καλά, που χάσαμε εδώ μέσα στην έδρα μας το πρωτάθλημα άδικα. Σήμερα νομίζω έγινε το πιο δίκαιο να πάρει το πρωτάθλημα αναγέννηση με τον κόσμο της. Την αγαπάμε όλη την αναγέννηση, είναι η ομάδα της πόλης μας. Και νομίζω ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα σήμερα. Επίσης, είναι κάτι που ρώτησα και τον Βασίλη τον Παπαρούνη, αν σας παίρναγε από το μυαλό αυτό που είπε στο παλαιότερο ότι είστε αίτητοι πάλι, ήταν ακριβώς τα ίδιες συγκυρίες. Σας πέρασε καθόλου από το μυαλό ότι μπορεί να γίνει κάτι και να μην πάει σε καλά? Σίγουρα μας πέρασε από το μυαλό, αλλά επειδή τα πάθαμε, το είχαμε πάθει μία φορά, δεν θέλαμε να το ξαναπάθουμε αυτό το ίδιο πράγμα. Και έτσι είχαμε πίστη, είχαμε εγωισμό, είχαμε θέληση με τον κόσμο δίπλα μας, με τη διοίκηση κοντά μας, ήταν άριστη σε ό,τι ζητήσαμε. Σε ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Τη διοίκηση, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές. Ήμασταν 10 μήνες εδώ, παλεύαμε στη λάσπη και δικαιωθήκαμε νομίζω. Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Να πούμε και κάτι και για σένα. Πολλοί λένε ο Σιδηρόπουλος είναι για να παίρνει κεφαλιές, αλλά όταν το κοντέρ γράφει 40 συν για ακόμη μια σεζόν, δεν ξέρω και εσύ πώς νιώθεις και πώς το κάνεις κιόλας. Έστω και αν είναι τοπικό, δεν ξέρω ποια κατηγορία. Το 40 συν είναι κάτι σημαντικό. Νομίζω ναι. Η δουλειά του προπονητή, οι παίχτες μου με βοηθάνε. Βοηθάω κι εγώ την ομάδα και βγαίνει το αποτέλεσμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βάζω γκολ. Σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει. Και πιστεύω αυτό θα γίνει κάθε χρόνο. Μ' αρέσει. Τώρα για το παραπάνω δεν είμαι εγώ να κρίνω αν θα πάω παραπάνω ή όχι. Αν δεν έρθει κάποια πρόταση δεν νομίζω να μπορέσω να κάνω κάτι καλό. Έχει ολοκληρωθεί ο τελικός ανόδων ανάμεσα στην αναγέννηση του Σκουφά Κομποτίου. Πρωταθλήτρια αναγέννηση, ο Σκουφάς σαν δευτεραθλητής. Λεωνίδα, έχουμε δίπλα στον Λεωνίδα το Βερλέκη. Έχει υπάρξει και στι δύο πλευρέ πολλέ φορέ πρωταθλητή και φιναλίστ. Για πε μα έτσι δύο λόγια, τι σκέφτεσαι και γενικότερα για το μάτι του Κομποτίου μετά από το τέλο αυτή τη σεζόν. Είμαι πολύ περήφανο για του συμπαίκτε μου και το προπονητικό team. Κάναμε μια πολύ τίμια προσπάθεια από την αρχή τη χρονιά. Συμπληρώσαμε το παζλ πάρα πολύ αργά. Είπαμε να κατέβουμε σε πολύ ερασιτεχνικό επίπεδο. Καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι τον τελικό. Άξια πρωταθλήτρια αναγέννηση, ήταν πάρα πολύ καλή καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματο. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι στις λεπτομέρειες που κρίθηκε πάλι το άξιζε. Εμείς τηρουμένου των αναλογιών και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είχε ο αντίπαλος όλο το χρόνο, είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε μέχρι εδώ. Η ομάδα είχε πέσει κατηγορία, οπότε όπως καταλαβαίνετε ήταν πολύ δύσκολο. Υπήρχε κατήφια. Κερδίσαμε τις εντυπώσεις τουλάχιστον, κάτι είναι και αυτό και βλέπουμε. Συγχαρητήρια και στους δύο. Πολλοί λένε ότι αφού έφτασε ο Σκουφάς με την αναγέννηση στο τελευταίο μάτσο εδώ και να διεκδικεί στον αποτέλεσμα, στο πρωτάθλημα είναι επιτυχία σας. Μένει μια πικρή γεύση για το κύπελλο, γιατί χάθηκε ένας τίτλος εκεί. Σαφώς, ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, ο Σκουφάς σαν ομάδα που εγώ τη βιώνω τα τελευταία δύο χρόνια, πάντα έφτανε σε τελικούς, πάντα πρωταγωνιστούσε. Ωστόσο, η αναγέννηση έχει τη βαρύτητα τη δική της. Καταφέρνει πάντα όταν είναι τοπικό να ξεφύγει. Εντάξει, είχε μια περίοδο στασιμότητας, αλλά χαίρομαι πολύ που φεύγει και όπως χαίρομαι πάρα πολύ για την ομάδα μου, γιατί έρχονται νέα παιδιά που θα έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, καλά παιδιά κυρίως, καλοί μαθητές και θα έχουμε πρόοδο. Είναι θέμα διοίκηση πιο πολύ αυτό, αλλά είσαι από του πιο έμπειρου παίχτε. Το είπε έτσι για λίγο. Πιστεύει ότι και αυτή τη φορά ο Σκουφάς θα καταφέρει να σταθεί στα πόδια, γιατί είναι από τι ομάδε, τι ελάχιστε, μία-δύο-τρει που μετά από δυσκολίε ποτέ δεν τα παρατάει. Συνεχίζει, επιμένει και διεκδικεί τίτλους. Θα το καταφέρει και αυτή τη φορά. Αναμφισβήτητα. Ο Σκουφάς, καταρχήν σα λέω, το πάζλ συμπληρώθηκε το Σεπτέμβριο. Οι άλλε ομάδε που κάναν πρωταθλητισμό τον Ιούλιο ξεκίνησαν. Φτάσαμε ως εδώ, στις λεπτομέρειες κρίθηκε από ό,τι είδατε κι εσείς. Θεωρώ σίγουρα, καταρχάς δεν ξέρουμε τι θα γίνει με ένα διάρθρωση, γιατί υπάρχει ένα ενδεχόμενο να παίξουν και δύο, να βγει και ο δευτεραθλητής. Πολύ σωστά. Οπότε, ναι, ο Σκουφάς έχει ένα καλό σύνολο και στη διοίκηση, μεγάλο σωματείο και θα τα καταφέρει. Σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Έχουμε δίπλα μας μετά τους πανηγυρισμούς της κατάξυσης του πρωταθλήματος από την αναγέννηση έναν εκ των βασικών συντελεστών, τον Βασίλη τον Παπαρού, να μας πει πώς είναι τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Και αν θέλει να μας πει δευτεροβόντως, αν χρωστάει κάτι στην αναγέννηση από την προηγούμενη φορά για τον υποβασμό, αν είναι μια ωραία εξηλαίωση αυτή με το πρωτάθλημα. Τα συναισθήματα σίγουρα είναι συναισθήματα χαράς. Πετύχαμε κάτι που το παλεύαμε όλη τη χρονιά. Τώρα το αν χρωστάω κάτι για παλιά, όχι, δεν χρωστάω κάτι. Είναι μια χρονιά απόλυτα επιτυχημένη, είμαστε αίτητοι, το αξίζαμε, το δείξαμε και σήμερα. Τι άλλο, να σχεδιαστούμε τώρα να πάμε στη Γάμα, να αντέξουμε τις συνθήκες εκεί. Σας παίρναγε έτσι καθόλου από το μυαλό, γιατί ήταν από την αρχή το φαβορί ότι μήπως την πατήσει η αναγέννηση, ήταν διαφορετικές χρονιές οι παλιότερες. Ότι το όρο το φαβορί καμιά φορά, δηλαδή το αίτητο μήπως σταματήσει, ή δεν σας πέρασε ποτέ από το μυαλό και πήγατε μόνο και μόνο αποκλειστικά για την άνοδο. Σίγουρα κάποιοι που το είχαμε ζήσει αυτό, που είχαμε χάσει τη τελευταία αγωνιστική εδώ από το Σκουφά, το είχαμε στο μυαλό μας. Αλλά μέχρι εκεί ξέραμε ότι ήμασταν καλύτεροι και με την ισοπαλία που κάναμε τη δόξα εδώ ήμασταν σίγουροι ότι θα νικήσουμε και σήμερα. Δεν γινόταν δεύτερη συνεχόμενη να είμαστε κακοί σε εμφάνιση. Και κάτι και για σένα προσωπικά, βλέπουμε ότι έχει εξελιχθεί πολύ. Πλέον πας και σε ρόλους όχι μόνο αμυντικούς, βοηθάς και σε άλλους τομείς μέσα στο παιχνίδι. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Σωστή δουλειά τώρα του γυμναστή, του προπονητή και μπορώ και τρέχω παραπάνω. Ένας από τους δύο φταίει. Άρα το Μάρκο Πάπα να το κόψουμε, ισχύει τελικά? Το Μάρκο Πάπα δεν ισχύει κανονικά. Το Ματεράτσι κόβουμε απλά. Τις απονομές των βραβείων στην νικήτρια ομάδα έκανε η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη. Ακολούθησαν πανηγυρισμοί από τους παίκτες της αναγέννησης. Σας αγαπάμε!